Hello guys, είμαι ο Πάντα και αυτό είναι ένα podcast από μένα. Yes, και συνήθως δεν κάνω τέτοια είδους βίντεο. Θέλω να καλωσορίσω τον συμπαρουσιαστή μου, τον Greco Gamer ή Greco αλλιώς. Καλησπέρα παιδιά. Και guests, έχουμε τον Jack Lope. Καλησπέρα αγαπηλάκια, είμαι ο Jack Lope. Με ανάγκασε να είμαι εδώ. Όχι, μην το λες αυτό. Θα δείτε, ξέρετε ήδη πώς ήρθαν όλοι εδώ. Τον Γκιάτοσαν. Γεια σου κόσμε, τι μου κάνετε, καλά? Πάντα καλά. Και τον Ρετρο Μάριο, πες το. Hello. Πολύ ωραία, μου κόλλησε για μια στιγμή. Καλησπέρα, είμαι ο Ρετρο Μάριο. Μ' αρέσει πολύ απλά βάλετε τα intro σας. Αυτό λοιπόν είναι ένα podcast. Το οποίο ότι... δεν έχει τίτλο. Ποιος είπε ότι είμαστε εργατικά άτομα εντωμεταξύ? Πρέπει να σκεφτούμε κάτι καινούριο. Δεν είμαστε δημιουργικοί. Εγώ το δικό μου intro έχει μείνει το ίδιο εδώ και 2,5 χρόνια. Okay. Δηλαδή δεν πρόκειται να κάτσει και να σκεφτώ νέο intro για το δικό σου β' κατηγορία podcast. Είναι υπέροχο. Και το κοιάτο μου αρέσει πάρα πολύ. Κοίτα, να σου πω κάτι. Φέραμε εδώ πέρα τους εαυτούς μας, τα brand μας. Τι περίμενες? Ισχύει. Εγώ περιμένω τα 20 ευρώ στην PayPal μετά. Εσύ έχεις ολόκληρο bitcoin, αγόρι μου. Bitcoin! Δεν έγινε ποτέ αυτή η συζήτηση. Bitcoin. Εν τω μεταξύ, έχω τον Jack εδώ πέρα, ο οποίος θα μου βρει τίτλο, γιατί εγώ δεν έχω ιδέα για τίτλο. Πώς σου φαίνεται το δύο σπασικλάκια καλούν άλλα άτομα για να πάρουν μέρος στο podcast? Καλή φάση. Το δέχομαι. Για ποιο πράγμα θα μιλήσουμε σήμερα? Λοιπόν. Σήμερα θα μιλήσουμε για το gaming community. Το πώς έχει εξελιχθεί αυτές τις μέρες σε σχέση με το πώς ήταν όταν πρώτο ξεκίνησε. Το αν αυτό είναι αρνητικό ή θετικό, κατά τη γνώμη μου είναι πολύ αρνητικό. Και το γιατί. Κοίταξε, εγώ θα διαφωνήσω μαζί σου εξ αρχής για να κλωτσίσω λιγάκι την μπάλα. Και θα πω ότι πιστεύω ότι αρνητικά βλέπουν το πώς έχει εξελιχθεί το gaming community άτομα τα οποία το παρατηρούν από την απ' έξω. Απ' την άλλη πλευρά του φημέ τζαμιού, διότι δεν είναι τζάμι το οποίο κοιτάζει και από τις δύο πλευρές. Το γεγονός ότι βλέπεις άτομα μέσα στο gaming community και υπάρχουν πολλά διαφορετικά επίπεδα σε αυτό, σωστά. Εννοείς gaming community, αυτούς οι οποίοι παίζουν παιχνίδια. Προωθούν απλά τα παιχνίδια μέσα από reviews, όταν λέω παίζουν εννοώ YouTubers, Let's Players. Προωθούν τα παιχνίδια με reviews, είναι marketing affiliates, ή εννοείς άτομα τα οποία φτιάχνουν ή συμμετέχουν σε game design εδώ στην Ελλάδα? Διότι εσύ π.χ. σαν κοινό, κατά κύριο λόγο, εδώ λέω για να σημειώσω κάτι, το βλέπεις τα άτομα τα οποία παίζουν τα παιχνίδια, τους let's players. Διαβάζεις αρκετά συχνά reviews. Εγώ πιστεύω ότι αν μη τι άλλο, και εδώ πέρα είναι που ο Μάριο θα μπορέσει να απαντήσει καλύτερα από μένα, εγώ πιστεύω ότι το επίπεδο του game reviewing στην Ελλάδα έχει ανέβει τα τελευταία χρόνια. Ωραία. Άρα, sorry Μάριο, άρα το πρόβλημα σε αυτό είναι το πώς το κοιτούσα εγώ, έτσι όπως μου το λες εσύ. Σαν gaming community, εγώ αναφέρομαι κυρίως στα άτομα τα οποία μιλάνε για παιχνίδια, όχι μόνο μέσω YouTube ή καλησπέρα, σήμερα θα παρουσιάσω αυτό το παιχνίδι, αλλά και ως αυτό το παιχνίδι είναι για το έτσι, forums. Γιατί αυτό το παιχνίδι είναι έτσι, γιατί είναι αλλιώς. Δράμα, βασικά όχι δράμα, αλλά διαφωνίες για το ποιο game είναι καλύτερο χωρίς λόγο. Μα, να σου πω κάτι. Συγγνώμη πάλι, μονοπόλα λίγο τη συζήτηση, αλλά αυτό το βρίσκω τελείως χαζό. Έχει γίνει ποτέ δράμα επειδή κάποιος έχει αντίθετη άποψη για ένα παιχνίδι? Έχω πει. Sorry, η λέξη δράμα ήταν λάθος, το ανέφερα. Ναι, το μόνο που μπορώ να θυμηθώ και δεν ξέρω κατά πόσο θα ήταν σωστό να μιλήσω γι' αυτό, θυμάμαι κάτι το οποίο είχε γίνει όσον αφορά το Fallout 3, για το οποίο μπορεί να ξέρει και ο Ρετρο Μάριος. Ρετρο Μάριο, ξέρεις για ποιο πράγμα μιλάω? Ναι, ξέρω για ποιο πράγμα μιλάς, αλλά και πάλι δεν το θεωρείς και δράμα. Είναι κάποιες απόψεις οι οποίες απλά ήταν αντικρουόμενες. Ναι, αλλά ίσως εκεί το κοινό να το πήρε λίγο πιο μακριά από ό,τι θα έπρεπε. Ειδικά το συγκεκριμένο με το Fallout 3. Πολλά έχει πάρει το κοινό που δεν θα έπρεπε να πάρει τόσο πολύ γενικά. Έτσι, έχουμε το gaming κοινό αγαπάει πολύ τα video games τώρα. Και νομίζω ότι εκεί λίγο ξεκινάει το όλο πρόβλημα. Ναι, όντως.
Απλώς. Φαντάζομαι ότι. Να σου πω κάτι. Αν κάτσει και το σκεφτεί με την καθαρά νιχιλιστική οπτική γωνία, δεν δουλεύει ο πατέρας σου σε καμία από αυτές τις εταιρείες για να έχεις αυτή τη συμπεριφορά απέναντι σε ανθρώπους που δεν ξέρεις σε forums και σε σχόλια. Εμένα ο πατέρας μου δουλεύει στην Nintendo. Εμένα ο θείος μου. Και τώρα όλοι θα έρθουν να με κάνουν να νιώσω άσχημα για αυτό που είπα. Ναι, όντως ισχύει αυτό που λες. Δεν χρειάζεται να αισθανθείς άσχημα πάντα για αυτό το οποίο είπες. Απλά είναι κάτι το οποίο. Όχι, το λέγεται κάποιοι, μπορεί να αισθανθούν όντως άσχημα. Το κοινό, καλός ή κακός, όπως συμβαίνει και σε άλλες βιομηχανίες, το μόνο το οποίο βλέπει είναι το end result. Δεν μπορεί να καταλάβει από πίσω τι ακριβώς έχει γίνει. Πάρε για παράδειγμα ένα παιχνίδι. Αρκετές φορές, ειδικά άμα παίζεις παιχνίδια και σε αρέσουν τα παιχνίδια, το μόνο πράγμα το οποίο θα έπρεπε να σε νοιάζει, αλλά και το μόνο πράγμα το οποίο θα δεις είναι το αποτέλεσμα, το παιχνίδι, τι ακριβώς έγινε. Ναι. Έχοντας ίσως αναπτυχθεί σαν κοινότητα, να το θέσω έτσι, όπως συμβαίνει και σε οποιαδήποτε άλλη κοινότητα, αρχίζουμε να μαθαίνουμε πράγματα για το background, δηλαδή τι γίνεται πίσω από το παιχνίδι. Πολύ καλό παράδειγμα, το Mighty No. 9, τι είχε γίνει με αυτό, και το γεγονός ότι το παιχνίδι δεν βγήκε καλό, αλλά ήταν καταδικασμένο λίγο πριν βγει, λόγω του πώς χειριζόντουσαν τα φόρουμ τους, τις δημόσιες σχέσεις, όλα αυτά. Ή το Yooka-Laylee, όπου είχαν κόψει έναν voice actor, τον John Tron, σωστά, λόγω των πολιτικών του απόψεων. Ναι. Ο Retro Mario πες να ξέρει και ακριβώς για ποιο πράγμα μιλάω. Είναι πολλά πράγματα που έχω να πω, αλλά θα αφήσω να τελειώσεις γιατί θα πρέπει να τα πιάσουμε ένα-ένα. Ω, ναι, σίγουρα, και θα σου δώσω μετά εσένα τον πυρσό για να συνεχίσει η συζήτηση, Retro Mario. Αλλά νομίζω ότι σε κάποιες περιπτώσεις δεν χρειάζεται κιόλας να κοιτάξουμε πάρα πολύ πίσω. Αν υπάρχει κάτι το οποίο με ενοχλεί στο gaming community πλέον, είναι το γεγονός ότι υπάρχει τάση να κοιτάμε πίσω από το τελικό αποτέλεσμα. Θα έπρεπε να γίνεται σε ένα βαθμό, ναι, σίγουρα, και συμφωνώ, αλλά νομίζω ότι είναι εθισμένη η κοινότητα να κοιτάζει τι συμβαίνει πίσω από το αποτέλεσμα και όχι το αποτέλεσμα αυτό καθ' αυτό. Παραδειγματάκι, πολύ σύντομα, άτομα τα οποία είχαν πει ότι το PUBG δεν ήταν καλό παιχνίδι. Ειδικά όταν είχε βγει το Fortnite. Πόσοι YouTubers είχαν πει, μ' αρέσει το Fortnite είναι καλύτερο παιχνίδι, όπου και να το πιάσουμε είναι καλύτερο παιχνίδι. Από τεχνικό βαθμό, όπου μέχρι σημείο που αν έχει USP ή όχι το PUBG, δεν έχει κανένα USP. Ενώ το Fortnite, όντως τυχαίνει να έχει. Για Battle Royale παιχνίδι, έχει ένα πάρα πολύ καλό USP, το οποίο λείπει από το PUBG. Όταν κάποιος είχε πει ότι το PUBG είναι κακό παιχνίδι ή, Θεός φυλάξει, χειρότερο από το Fortnite, άτομα τα οποία υποστήριζαν το PUBG είχαν πέσει για να τον φάνε. Και είχαν πέσει και οι fans. Οπότε ναι, σε εκείνο το βαθμό πιστεύω ότι όντως σαν gaming community υπάρχει μια τριβή ανάμεσα σε αυτούς οι οποίοι θα κρίνουν τα παιχνίδια και αυτούς οι οποίοι απλά θα δουν κάποιον να παίζει τα παιχνίδια ή θα παίξουν τα παιχνίδια μόνοι τους. Δεν χρειαζόμαστε τόσο φανατικό κοινό, με λίγα λόγια, όσο έχει δημιουργηθεί. Αλλά μετά από την άλλη, αυτό όμως οδηγεί σε κάποιες αρκετά υγιείς συζητήσεις. Και στο να ανακαλύψουμε νέα παιχνίδια. Άμα δεν υπήρχε ποτέ τριβή ανάμεσα στο PUBG και το Fortnite, μπορεί το Fortnite να περνούσε, να κουμπούσε και να έβγαινε. Σαν απλά ένα ακόμα Battle Royale παιχνίδι. Διότι τα Battle Royale υπάρχουν εδώ και χρόνια. Ναι, δεν και περίμενε κάποιο το PUBG. Και τώρα το Fortnite έχει πάρει, νομίζω, παραπάνω από το PUBG. Ναι, μα ήταν αναμενόμενο, ναι. Είναι ένα καλύτερο παιχνίδι από το PUBG. Sorry, PUBG, fanboys. Καλά, ναι. Εγώ παίζω και από δύο, δεν έχω καμία γνώμη. Λοιπόν, θα ήθελα λίγο να το πάρουμε πιο πίσω. Να θέλω να μας πει ο Μάριο, λογικά θα μπορεί να μας απαντήσει να το ρωτήσει. Γενικά, ο ορισμός, σαν αν σου πω εγώ κοινότητα gaming, το gaming community, ποιος είναι ο ορισμός? Το gaming community, ποιος είναι ο ορισμός? Πώς χωρίζεις ένα community? Ένα community ορίζεται από ένα ή μάλλον μια ομάδα από συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Είτε είναι μια ιδέα, είτε είναι μια σχολεία, είτε είναι σεξουαλικότητα, πολλά πράγματα. Communities, λοιπόν. Το gaming community, αν το πιάσουμε τελείως αφαιρετικά, είναι όλοι όσοι ασχολούνται με video games συστηματικά. Έτσι. Το θέμα είναι ότι όπως όλα τα communities υπάρχουν πολύ διαφορετικοί άνθρωποι
και πολλά διαφορετικά πράγματα τα οποία ασχολούνται. Για παράδειγμα, μέσα στο gaming community είναι, τα παιδιά που παίζουν Nintendo και platforms. Μέσα στο gaming community είναι αυτοί που παίζουν World of Warcraft. Μέσα στο gaming community είναι αυτοί που παίζουν τα Battle Royale. Τα Candy Crush. Κοίτα, εκεί είναι γιαγιά μου σε αυτό το community. Υπάρχει, παιδιά, υπάρχει και το community αυτό. Μην λέμε και χαζομάρες, και αυτοί video games παίζουν. Απλά δεν το κάνουν τόσο συστηματικά και τόσο ενσυνείδητα όσο το κάνουμε οι υπόλοιποι. Παρ' όλα αυτά είναι κομμάτι της gaming community. Αυτή τη στιγμή είτε είναι σε κινητό, είτε είναι σε κονσόλα, είτε είναι στον υπολογιστή, όλοι παίζουν video games. Ναι, όντως. Έτσι. Εγώ χαίρομαι γι' αυτό. Πολύ αφαιρετική. Πολύ γρήγορα χαίρομαι που όντως, δηλαδή κάποιος θα πει, γιατί είπες και πριν, και εκείνοι είναι gamers και αυτό ισχύει. Και αυτοί οι οποίοι θα κάτσουν και θα παίξουν το παιχνιδάκι τους στο Candy Crush, ξέρω εγώ, στο κινητό τους, ναι, και αυτοί είναι gamers. Βέβαια. Και δεν θα έπρεπε, π.χ. επειδή, α, κοίτα, χωρικέ, κάθεσαι και παίζεις στο tablet σου, εγώ είμαι fucking master race εδώ πέρα, PC παίχτης. Δεν έχει να λέει. Φυσικά και δεν έχει. Η γιαγιά μου σίγουρα δεν λέει ότι είναι gamer. Αν και του πιόνα στη δικιά μου γιαγιά, πες να το έλεγε, διότι έπαιζε Crash Bandicoot, ξέρω εγώ, πριν από 10 χρόνια και τα πήγαινε και μια χαρά κιόλας. Γενικά λίγο, oh my god. Και εμένα η μάνα μου έπαιζε το Prince of Persia στο υπολογιστή. Όχι το Sands of Time, το παλιό Prince of Persia. Το hardcore, το καλό. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι γίνεται. Το θέμα είναι ότι κάποια κομμάτια της κοινότητας τείνουν να είναι λίγο πιο. Πώς να το εκφέρω, λίγο πιο vocal, λίγο πιο έτσι να φωνάζουν λίγο παραπάνω. Ελιτιστές, ίσως. Και ελιτιστές και λόγω ελιτισμού. Και λόγω του ότι έχουν, ας πούμε, επενδύσει σε μία πλατφόρμα και θεωρούν ότι προσπαθούν μάλλον να δικαιολογήσουν αυτή τους την επένδυση βρίζοντας την άλλη πλατφόρμα. Console Wars. Το οποίο είναι πάρα πολύ χαζό. Είναι τρομερά χαζό. Τρομερά χαζό. Αυτό μπορώ να το καταλάβω όταν. Μάλλον αυτή είναι μία νοοτροπία που έχει μείνει σε κάποια άτομα τότε που ήταν παιδάκια. Και η μάνα τους μπορούσε να τους αγοράσει μόνο μία κονσόλα, ξέρω εγώ, ή PlayStation ή Xbox. Και έχει μείνει το ότι, εμένα μου, η Dreamcast, Θεός φυλάξει, άμα ήσουν από τα φτωχά παιδιά. Οπότε τους έχει μείνει, ρε παιδί μου, το ότι... εγώ ήμουν, εμείς ήμασταν αρκετά άσπρη οικογένεια για να μπορούμε να αγοράσουμε δύο κονσόλες, οκ, δεν υπήρχε θέμα. Οπότε... Oh my god. Είχαμε αρκετά προνόμια, okay. Οπότε εκείνα τα άτομα υπερασπιζόντουσαν την κονσόλα τους. Έλεγε, α, το Dreamcast είναι καλό, το Dreamcast δεν σακάρει. Dream on, ξέρω εγώ. Οπότε ναι, τις έχει μείνει από τότε, ρε παιδί μου. Το Xbox είναι καλύτερο από το PlayStation 4. Κοίταξε, είναι πλέον προσωπική αντίληψη, προσωπική άποψη το ποια κονσόλα μπορείς να πάρεις. Διότι και τα exclusive παιχνίδια σιγά σιγά έχουν αρχίσει να γίνεται ένα πράγμα του παρελθόντος. Δηλαδή, πόσα exclusive να βγαίνουν μέσα στη γενιά μιας κονσόλας πλέον. 10, 15, καλά exclusives. 15 max. Δεν θα χάσεις και τόσα πολλά, για να είμαι ειλικρινής. Και πλέον αυτά έρχονται και στο PC από ένα σημείο και μετά. Λόγω του δεδαλώδες αυτού πράγματος που ονομάζεται copyrights. Ναι, οκ. Okay. Το θέμα είναι ότι, το θέμα είναι ότι όταν λες ότι επενδύεις σε μία πλατφόρμα, είτε είναι PlayStation, είτε είναι Xbox, είτε είναι PC, είτε είναι οτιδήποτε, υποθέτει το κάνεις ενσυνειδητά, έχεις ψάξει, δεν χρειάζεται, δεν έχεις κανέναν λόγο, κανέναν απολύτως ρημάδι λόγο, να γυρίσεις και να βρήσεις οποιονδήποτε έχει κάνει διαφορετικό, κάτι διαφορετικό από σένα ή έχει τη διαφορετική άποψη από σένα. Και εκεί μπορούμε να εντοπίσουμε, γενικά μιλώντας, γιατί αυτό είναι η διαφορά απόψεων, είναι το θέμα, μπορούμε να εντοπίσουμε το πώς αυτή η κοινότητα αρχίζει και εμφανίζει προβλήματα τοξικότητας. Άρα, το θέμα για το οποίο μιλάμε είναι ότι το gaming community ολόκληρο δεν είναι κάτι το οποίο έχει λάθος. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το κρίνουμε, αλλά μόνο σε μέρη, ας το πω έτσι. Πώς μπορείς να κρίνεις? Και θα έπρεπε.
Κοίτα, πώς μπορείς να κρίνεις. Μπαίνεις, ξέρω εγώ, σε, σε ένα γήπεδο όπου έχει 3.000 κόσμο, 4.000 κόσμο. Πώς μπορείς να κρίνεις τόσους πολλούς ανθρώπους? Εσείς είστε κακοί, εσείς είστε τοξικοί, εσείς είστε καλοί. Αυτό ακριβώς. Δεν μπορείς να το κάνεις, ναι. Είναι κοινότητα. Κάποια επιμέρους κομμάτια έχουν παθογένεια, τα οποία θα τα αναλύσουμε, φαντάζομαι, μετά. Θα τα συζητήσουμε, ναι, ναι. Αλλά να ξέρετε ότι δεν υπάρχει κοινότητα, ανθρώπινη κοινότητα, έτσι, δεν μιλάμε για μυρμήγκια, δεν υπάρχει ανθρώπινη κοινότητα που να μην έχει κάποια κομμάτια, κάποιους ανθρώπους, κάποια vocal minorities, τα οποία προκαλούν προβλήματα και τα οποία είναι τοξικά προς τους σκοπούς της συγκεκριμένης κοινότητας. Βασικά, ωραία, μου έρχεται με τη μία παράδειγμα πάνω σε αυτό, π.χ. Κάποια άτομα του LGBT community, που υπάρχουν, που ακόμα και εγώ, ρε παιδί μου, που συμφωνώ, keyboard warriors, πατήστε κανένα comment τρελό από κάτω, I'm your ally, okay, που συμφωνώ με αυτά, παρόλα αυτά υπάρχουν συγκεκριμένα κομμάτια του community αυτού, π.χ. feminazis, που ναι, δεν τους μπορώ με τίποτα. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρόκειται να πω, oh my god, ξέρω εγώ, όλες τις φεμινίστριες ή όλα τα άλλα κινήματα είναι ρίμιν, ξέρω εγώ, απλά ουριάζουν χωρίς κανένα λόγο, ουριάζουν προς μια δίνη. Ναι. Όχι. Πιστεύω ότι είναι συγκεκριμένες ομάδες μέσα σε έναν χήμαρο, ρε παιδί μου, μέσα σε ένα μίξερ από διάφορες ομάδες που συντελούν το LGBT community. Κοίτα, είναι, είναι και τα non-binaries τα οποία προσπαθούν να καπελώσουν την trans community, που είναι και αυτό λίγο περίεργο, θα έλεγα. Αλλά ας μην το πιάσουμε και αυτό το θέμα, ας παραμείνουμε στα βίντεο. Ναι, να μην τώρα μπαίνουμε στα βαθιά. Λοιπόν, επειδή πολύ συζήτηση γίνεται μεταξύ του Τζάκ και του Μάριο, Γκρέκο και Παππούδες. Κιάτο, θέλετε να πείτε κάτι πάνω σε όλα όσα έχουμε πει μέχρι στιγμής? Μιλήστε, δεν Γκρέκο, ξεκινά εσύ. Κιά το παιδί μου, Γουίμπουλα, πες την άποψή σου. Ο Γουίμπουλα είναι εξπεριμένει τη σειρά του. Υπάρχει ένα συμπαρουσιαστή. Θα δώσω το μικρόφωνο στον Γκιά και μετά θα πω εγώ τη γνώμη μου. Ο ένα θα δίνει το μικρόφωνο στον άλλον, έτσι θα πάει. Ωραία, Κιά το μιλά. Ωραία, λοιπόν. Από πού να αρχίσω βασικά, γιατί μεγάλωσε πολύ η κουβέντα, απότομα κιόλας. Μεγάλωσε, όντως η κουβέντα μεγάλωσε. Και είναι ένα θεματάκι. Εγώ προσωπικά, gaming community, πιστεύω αυτούς που, ότι είναι αυτοί οι οποίοι απλά ασχολούνται με games, πάνω του μετρίου. Δηλαδή... Ωραία, αυτό τι ακριβώς σημαίνει? Define μέτριο. Και ναι, πάνω γιατί του εγώ είμαι gamer και ασχολούμαι με χάλια παιχνίδια, επίτηδες. Δεν έχει σχέση το με τι ασχολείσαι, αλλά θα μπορούσα να πω το πόσο ασχολείσαι. Το πάνω του μετρίου, δηλαδή, μιλάει για χρόνο, για πόσο ασχολείσαι. Αχα, οκ, ναι. Προσωπική άποψη πάντα. Βέβαια, δεν το συζητάμε. Απλά θέλαμε να καταλάβουμε, να ξεδιαλύουμε λίγο, να δούμε τι ακριβώς θες να πεις. Δηλαδή, εννοείς ότι όσοι δεν είναι, όσοι είναι από ένα βαθμό και πάνω casual. Ή εννοείς ότι κοίτα, όχι όσοι είναι casual δεν είναι gamer? Αυτό δεν μπορώ να το πιάσω. Κοίτα, όχι απολύτως casual. Απλά κάποια παραδείγματα που ο άλλος θα παίξει ένα παιχνίδι το χρόνο και δεν θα κάτσει να ασχοληθεί και πολύ. Απλά θα ανοίξει την κονσόλα και θα παίξει, χωρίς να μιλήσει με κανένα γι' αυτό, χωρίς να έχει το κάνει θέμα. Καλά, αυτό χωρίς να ασχοληθεί αυτό και πολύ. Αυτό μπορεί να είναι και μια τελείως προσωπική εμπειρία, βέβαια. Δηλαδή, αν εγώ. Αυτό μου φαίνεται λίγο περίεργο, διότι γνωρίζω άτομα τα οποία πιστεύω και αυτοί θα συμφωνούσαν ότι είναι gamers, αλλά πολύ καλό παράδειγμα ο Κώστας, π.χ., ο οποίος παίζει να παίξει 2 παιχνίδια το χρόνο, θα μιλήσει σε ελάχιστα άτομα γι' αυτά. Το Banner Saga μου έρχεται στο μυαλό και το Darkest Dungeon που έπαιζε πέρυσι. Αλλά παρόλα αυτά, σίγουρα πιστεύει ότι είναι gamer και έχει μια άποψη πάνω σε αυτή. Απλά μπορεί να μην θέλει να τη μοιράζεται με άλλους. Είναι λεπτή γραμμή, μπορώ να πω. Πιστεύω ότι... Μπορώ να καταλάβω από ποιον τρόπο περνάς από τη μία μεριά στην άλλη αυτής της γραμμής. Για μένα πάντα το gaming ήταν να παίξω την κονσόλα μου, να παίξω μερικά παιχνίδια. Στην αρχή μπορώ να πω ότι όταν ήμουν στην πλευρά της Nintendo, που δεν ασχολούμαι και πολύ, απλά έπαιζα τα παιχνίδια μου. Καθαρά, ευθεία, εκεί στην κονσόλα μου.
Μπορώ να πω ότι δεν θα με έλεγα και τόσο gamer. Πιστεύω ότι η επικοινωνία με τους άλλους για διάφορα games, η ασχολία εκτός του απλά παίζω το παιχνίδι, δηλαδή να ψάξω κάποια παραπάνω πράγματα, να δω κριτικές κτλ. Πιστεύω ότι εκεί μπαίνεις πιο οριστικά στο θέμα gaming. Δεν θα μπορούσα να πω τον εαυτό μου gamer τότε που απλά έπαιζα Pokemon για λίγες ώρες, ξέρω εγώ, τη μέρα. Έχω μια ερώτηση όμως πάνω σε αυτό. Αν λογικά μιλάς για πιο παλιά. Ναι, εννοείται πιο παλιά. Για λίγο πιο παλιά, ξέρω 4-5 χρόνια ρε παιδί μου, εσύ είσαι και κάπως μικρότερος. Αλλά εγώ όταν έπαιζα Pokemon Red, γιατί αυτό είναι μια καλή έκδοση από την πρώτη γενιά. Όταν έπαιζα Pokemon Red, ίσως και Yellow, ίσως και Yellow, και πάλι θεωρούσα τον εαυτό μου gamer, δηλαδή ναι, δεν μιλούσα τόσο, ούτε καθόμουν και ψάχνα reviews, νομίζω τότε ήταν και δύσκολο να βρεις. Τότε ήταν δύσκολο να βρεις, όντως, ναι. Ναι, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θεωρούσα τον εαυτό μου λιγότερο gamer και δεν συγκαταλεγόμουν σε αυτήν την ομάδα. Τώρα ίσως θεωρώ τον εαυτό μου πιο ενεργητικό gamer, διότι υποθέτω λόγω του YouTube. Ναι, ίσως θα μπορείς να το πεις και έτσι, όσο πιο ενεργητικός gamer. Αλλά δεν ξέρω. Ναι, okay. Προσωπικά για μένα, παλιά δεν ήμουν gamer, είμαι 3 χρόνια gamer, θα έλεγα εγώ για τον εαυτό μου, που όντως ξεκίνησα... Τι πιστεύεις ότι έκανε την... Τι πιστεύεις ότι σε έκανε να χαρακτηρίσεις τον εαυτό σου gamer, να το θέσουμε έτσι. Ότι ασχολήθηκα με περισσότερα είδη παιχνιδιών, ότι ασχολήθηκα με το να ψάξω πράγματα για παιχνίδια, αυτά που έλεγα πιο πριν. Να μιλήσω με κόσμο για παιχνίδια, να μπω σε κάποια community εισαγωγικά, σε κάποιες ομάδες έτσι ώστε να ανταλλάξουμε απόψεις. Πιστεύω ότι κάπως έτσι ένιωθα κι εγώ πιο gamer. Ναι, κατά ένα μεγάλο ποσοστό πιστεύω ότι είμαι λίγο λάθος, αλλά δεν ξέρω, αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Άμα δεν ασχολείσαι και πάρα πολύ και απλά παίζεις ένα παιχνίδι μια στο τόσο, χωρίς να μιλήσεις για άλλους, εντελώς να επικεντρωθείς στο game αυτό, σου. Γιατί νομίζω ότι έχει να κάνει σχέση με την προσωπικότητα κάποιου. Θέλω να παρατηρήσω ότι έχω έχω παρατηρήσει ότι ένας gamer δεν θεωρεί τον εαυτό του gamer στην αρχή. Δηλαδή, ανακαλύπτεις ότι είσαι gamer αρκετά μετά αφού του γίνεις gamer. Θα μπορούσαμε να... Τέλος πάντων. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για αυτό ακούγεται... πολλή ώρα, ναι. Όχι, απλά ακούγεται σαν... Κάτι άλλο. Για άλλα πράγματα, αυτού σου μπορείς να τα καλύψεις όσο μεγαλώνεις. Και εγώ αυτό ακριβώς, Μάρια, και εγώ αυτό σκέφτηκα και λέω κοίτα, έχει... Όντως αυτό ισχύει. Δεν άκουσα τι είπες, Μάριο, sorry. Να το θέσω έτσι. Στην αρχή παίζεις λίγο Sonic και λες, εντάξει, legit, ρε παιδί μου, και άλλα παιδάκια παίζουν Sonic, αλλά μετά... Just μετά παίζεις και άλλα παιχνίδια. Μάριο, sorry, τι είπες, δεν άκουσα. Τελικά είμαι gamer. Δεν το ήξερα. Και μετά καταλήγεις να αγγίζεις τον εαυτό στην Ευρωπαίζη God of War. Boy! Sorry λίγο, πώς πάει εκεί, ρε. Παιδιά, δώστε μου μια στιγμή. Μάριο, τι είπες, δεν άκουσα. Λοιπόν, έτσι όπως το είπε, έτσι όπως το είπε ότι και καλά μικρός, όλοι ξέρω εγώ δεν θεωρούμε τους αυτούς μας gamers, αλλά μετά το ανακαλύπτουμε και we get in terms with it, είναι λες και... Wow, περνάμε όλη την εφηβεία στα video games. Ταραρά. Τώρα το πιάσα και τώρα θα γελάσω μόνος μου. Γκρέκο, μίλα. Κοίτα, εγώ πιστεύω gamer θα χαρακτηρίζα το άτομο που καταπιάνεται με όλων των ειδών τις πλατφόρμες. Δηλαδή από PC, κονσόλες, ακόμη και το κινητό που προαναφέραμε στην αρχή. Είναι γενικά ότι γενικά αποκτάς λίγο παραπάνω άποψη. Γιατί άμα ασχολείσαι μονάχα με ένα είδος, μετά περιορίζεσαι, δηλαδή παγιδεύεσαι σε ένα κλειστό τρυπάκι. Εγώ θα διαφωνήσω κάθετα και παράλληλα πάνω σε αυτό, διότι άμα ήταν έτσι οι κριτικοί ταινιών θα έπρεπε να βλέπουν όλων των ειδών τις ταινίες και αυτό ξέρουμε όλοι ότι δεν γίνεται. Ή οι κριτικοί gaming, που ο Retro Mario σίγουρα θα έχει μια πιο έτσι, καλά δομημένη άποψη πάνω σε αυτό, αλλά όταν γράφεις reviews για ένα παιχνίδι ή όταν γενικώς πες ένα παιχνίδι για να το κρίνεις σαν όπως θα έκρινες ένα οποιοδήποτε άλλο κομμάτι τέχνης, δεν μπορείς να κάνεις review για τα πάντα. Δεν γίνεται. Ισχύει. Κάποια πράγματα απλά
δεν μπορείς να τα εκτιμήσεις τόσο πολύ όσο κάποιος άλλος, γιατί δεν είναι φτιαγμένα για σένα. Ακριβώς. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είσαι gamer. Όταν εγώ έπαιζα στην κονσόλα, π.χ. Τώρα λέμε όταν είχα καταλάβει ότι okay, μου αρέσει να παίζω παιχνίδια, είμαι gamer. Όταν ήμουν 17 μέχρι 25 που ψιλοσταμάτησα το console gaming και έπαιζα μόνο κονσόλες κολλημένα, ήμουν gamer. Δεν χρειάζεται να παίξω και κάτι σε PC για να είμαι gamer. Σίγουρα θα είναι μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για το τι μπορεί να μου προσφέρει το ευρύτερο φάσμα του gaming. Αλλά και τώρα, που π.χ. σε κονσόλες, πες να παίζω σε αρκετά παλιά κονσόλες, να μην ακολουθώ τώρα τις τάσεις της κονσόλας, γιατί δεν έχω κάποια αυτής της γενιάς κονσόλα. Δεν πιστεύω ότι έχω κάποια πολύ μεγάλη έλλειψη, η οποία δεν θα με χαρακτήριζε gamer ή θα μου απέτρεπε την ικανότητα να κρίνω ένα βίντεο παιχνίδι. Κοίτα, ας πούμε ότι, παιδιά, μπορείς να παίξεις. Ας πούμε ότι όλοι έχουν προτιμήσεις, έτσι. Μπορείς να παίζεις συγκεκριμένα είδη παιχνιδιών. Μπορείς να δοκιμάσεις να παίξεις κάποια άλλη είδη παιχνιδιών και εν τέλει να καταλάβεις ότι δεν σου κάνουν. Για παράδειγμα, εγώ, ας πούμε, δεν παίζω αθλητικά παιχνίδια. Πριν πολύ συγκεκριμένων τίτλων. Δεν παίζω επίσης strategy. Real-time strategy. Οπότε κάτι Dota, κάτι τέτοια, ξέρω εγώ, δεν. Όλοι έχουμε το cup of tea μας, έτσι. Το θέμα είναι ότι είναι τα δύο άκρα. Απ' τη μία λες ότι έχω κάποια είδη τα οποία μου αρέσουν, έχω πειραματιστεί με άλλα είδη και δεν βρήκα άκρη, οπότε κλάιν, θα μείνω εκεί. Και είναι και το άλλο, το που είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είτε από peer pressure, δηλαδή παίζουν όλοι οι φίλοι τους και, τον έχουν και για να μείνει στην παρέα του και να μην χάσει την παρέα του, αναγκάζεται και αυτός να πηγαίνει στο internet καφέ. Fortnite. Ακριβώς. Πριν το Fortnite, παιδιά, ήταν το Dota. Ήταν το. Δηλαδή. LOL. Ήταν το LOL. Ήταν το fucking World of Warcraft. Πόσες κοπέλες που δεν είχαν πιάσει στα χέρια τους πληκτρολόγιο και ποντίκι, ούτε καν για να γράψουν εργασία στο πανεπιστήμιο, ξαφνικά άρχισαν να βρίσκονται στα internet καφέ και να τσιρίζουν. World of Warcraft. Ναι, και να τσιρίζουνε, LOL, κάποιος να με κάνει ρεζ. Κα, εμένα και η πρώην μου μόνο στο Goldshire με βρίσκε για να μου μιλήσει. Πριν αλλού δεν γινόταν. Και πιο πριν ήταν το StarCraft. Παιδιά, είναι τα δύο άκρα αυτά. Ναι, δεν θεωρώ gamer κάποιον. Gamer. Εντός εγωγικών, γι' αυτός gamer είναι, γιατί παίζει video games. Αλλά κάποιος ο οποίος θα μπορέσει να συμμετάσχει και να προσφέρει κάτι σε μια κοινότητα, και πρέπει να το διαχωρίσουμε αυτό σε συζήτηση, γιατί θα το πω και πριν αυτό. Κάποιος ο οποίος μπορεί να προσφέρει σε μια κοινότητα είναι προφανώς αυτός ο οποίος έχει και μια πιο εμπεριστατωμένη άποψη έχοντας ασχοληθεί επί τούτου. Δεν μπορεί κάποιος ο οποίος έχει ξεκινήσει να παίζει επειδή οι φίλοι του έχουν ξεκινήσει να παίζουν και αυτό το οποίο έχει εντρυφήσει είναι το World of Warcraft, παράδειγμα, να συνεισφέρει στην συζήτηση για τα video games. Ξέρει μόνο το World of Warcraft. Σε αυτό συμφωνώ. Σε αυτό συμφωνώ. Δεν θεωρώ gamer κάποιον ο οποίος λόγω περιστάσεων, πολύ συγκεκριμένων περιστάσεων, okay, θα παίξει ένα μόνο παιχνίδι στη ζωή του. Δηλαδή, άτομα τα οποία θα παίξουν LOL επειδή κάποια στιγμή, από ένα σημείο και μετά, και οι γυναίκες άρχισαν, τα κορίτσια μάλλον, άρχισαν να παίζουν LOL και είναι σε φάση. Α, μαλάκα! Ναι, το αγόρι μου παίζει LOL, η φίλη μου παίζει LOL, οπότε θα παίξω κι εγώ LOL. Και μετά το βλέπει, ξέρω εγώ, ο Κίτσουλας, ο GLXAS, και είναι σε φάση. Μαλάκα μου, μια παίζουν LOL, τι είναι αυτό, βιντεοπαιχνίδια, ξέρω μου, α πάω παράθυρο, αρμαλάκα. Πάω να παίξω λίγο LOL, αρμαλάκα, πώ και ρίξω μου, μια. Αυτό είναι το μόνο που με ενοχλεί εμένα προσωπικά, διότι. Όχι ότι με ενοχλεί, βασικά ψιλοχαίστηκα, διότι είναι πάρα πολύ εύκολο να το γνωρίσεις. Μην παίζεις LOL, δεν υπάρχει λόγος να συναστραφείς με ένα τέτοιο άτομο. Τα άτομα αυτά τα οποία θα παίξουν μόνο και μόνο επειδή είναι μια ασχολία η οποία συμβαίνει και είναι trending, ναι, αυτό με ενοχλεί. Όπως π.χ. και άμα κάποτε γινόταν τα βιβλία sexy, ελπίζω, και ήταν σε φάση. Κοίτα, μαλάκα. Τι εννοεί τα βιβλία. Η Μαριγούλα διαβάζει βιβλίο και να κάνω μου. Dude, πάω κι εγώ να διαβάζω. Competitive βιβλίο διάβασμα. Ιστορία δύο πόλεων, μαλάκε. Ναι, με το GLX κιόλα. Πουπ. Έμπορο τη Βενετία, μια. Ηρεμία. Συγγνώμη. Το βασικότερο, τα βιβλία ήταν πάντα σεξ. Sorry κιόλα. Sorry to break it to you. Πάντα ήταν σεξ τα βιβλία. Sorry. Δεν θα δεις όμως τον mainstream GLXA να είναι, ξέρω εγώ, να διαβάζει fucking Huckleberry Finn και να πηγαίνει για βόλτες με την κόμμενα από πίσω. Δεν γίνεται.
Κοίτα, θα πω το εξής. Τώρα να γίνω κι εγώ λίγο εριστικός. Το θέμα είναι ότι κάποιος ο οποίος μπορεί να είναι GLXAS μέχρι αηδίας και να παίζει και video games. Είναι... Κοίτα, εγώ έκανα κόντρες με τα μηχανάκια, okay, αλλά παρόλα αυτά έπαιζα video games. Εννοώ, υπάρχουν και οι άνθρωποι οι οποίοι παίζουν video games, παρόλα αυτά καβαλάνε, όχι παπιά, καβαλάνε πάνω στα trends και παίζουν, δηλαδή παίζουν οτιδήποτε βγαίνει mainstream, σε φάση το PlayStation! Και εννοώ, είναι τώρα σε φάση το PlayStation, αυτοί που με ρωτάνε κάθε τις και λίγο στο site. Έτσι 2018, αν το PlayStation 5 έτσι πάρετε, shit, παρόλα αυτά υπάρχουν και αυτοί. Το κάνω Google, γράφω Google PlayStation 5, να το μεταφέρω. Τι άμα τσιπάρετε ή όχι. Παιδιά, δεν μπορώ, for the longest time, σε αυτό το ρημάδι το site που γράφω, for the longest fucking time, όποτε γράφαμε για το PlayStation 3, και για το PlayStation 4, νέα φήμες και τα λοιπά, υπήρχαν σχόλια το αν θα τσιπάρετε ή όχι. Και μάλιστα ήταν σε μια φάση, παιδιά, θέλουμε υπεύθυνη απάντηση. Και είμαστε σε μια φάση, wait what? Υπεύθυνη. Απάντησέ μας υπεύθυνα, μπορούμε να υποκλέψουμε μια εταιρεία, σε παρακαλώ ρε Μάνκ, πες. Μπορούμε να μην πληρώσουμε αυτούς που φτιάχνουν πράγματα που μας κάνουν να περνάμε καλά, πες μας ρε Μάν μου. Αυτό να σου πει άλλος, ρε φίλε, υπάρχει αυτό το βιβλίο να το βγάλει μια φωτοτυπία για να το... σου βλατζή, μου φέρνεις ένα κοτόπουλο και ένα γύρο έτσι σκέτο να το φτιάξω μόνος μου. Κοπιαρισμένο, ας είναι συνθετικό το κοτόπουλο, μανκ. Φτιάξ' το από λαχανικά. Ο Legit Gaming είχε πει κάτι ωραία. Είμαι vegan. Συγγνώμη γι' αυτό. Ο Legit Gaming είχε πει κάτι ωραία σχετικά με αυτό, ότι... και οι developers, ξέρω εγώ, θέλουν να βγάλουν χρήματα. Άμα δεν μπορεί να πας. Ξέρω εγώ να ρωτήσεις κάποιον, θέλω μια πορτοκαλάδα και να πεις η κυρία Μαριγούλα μέσα με το ψιλικατζίδικο έχει... δεν βλέπει π.χ. είναι τυφλή. Μπες και πάρτε έτσι, τζαπ. Ναι, αυτό. Γιατί... Μα αισθάνθηκα άσχημα για τη Μαριγούλα ρε μάλακα, γιατί δεν το κάνεις αυτό τώρα. Άστηκε για τη Μαριγούλα. Άστηκε τη Μαριγούλα την κακομοίρα να βγάλει και αυτή λίγο χρήμα, δηλαδή εντάξει. Πρέπει να πληρώσει το οίκα της. Εμείς λέγαμε αστεία παραδείγματα, αυτός το πήγε σε ένα στενάχωρο μέρος στο βίντεο. Άρα τι καημένη την καβού. Κάντε donate για τη Μαριγούλα. Hashtag pray for Μαριγούλα. Hashtag pray for Μαριγούλα. Hashtag derailed. Ναι, όντως. Λοιπόν. Get back to the rails. Να γυρίσουμε λίγο πίσω εκεί που ήμασταν. Το gaming community, λοιπόν. Θέλω... βασικά αυτό που θα πω θα πέσει πάλι η μπάλα στο Μάριο, αλλά δεν πειράζει. Θα ζήσω. Γιατί αλλιώς σε καλέσαμε εδώ πέρα. Θέλω να κάνεις μια σύγκριση. Ναι. Του τότε, και όταν λέω τότε, εσύ βασικά ήσουν στο gaming community όταν πρωτοεμφανίστηκε το gaming. Δεν σου μιλάω για Pong και Tetris. Κοίτα, όταν το gaming community που έζησα εγώ και ήταν αυτό το actual gaming community, ήταν... η αυλή του σχολείου. Δηλαδή. Είτε το πιστεύεις είτε όχι. Κοίτα, υπήρχε μια εποχή όπου δεν υπήρχε το ίντερνετ για να μπορείς να βρεις ανθρώπους πάνω από την ακτίνα του ενός χιλιομέτρου από το σπίτι σου που να κάνουν το ίδιο πράγμα με σένα. Αυτό σημαίνει ότι ήσασταν στην αυλή του σχολείου και παίζατε games. Είχαμε κάποια παιδάκια είχαν Game Boy, κάποια παιδάκια είχαν Game Gear, τα παιδάκια που έχουν Mega Drive παίζανε λίγο ξύλο με τα παιδάκια που είχαν SNES, you know, standard stuff. Παιδάκια δεν είχαν τίποτα και πετούσαν πέτρες. Είναι το Game Boy στο δημοτικό μου, ξέρω εγώ. Παιδιά, είχαμε έναν δάσκαλο ο οποίος έκανε κάποια στιγμή, πήγε και πήρε το Game Boy από ένα παιδί γιατί έπαιζε μέσα στην τάξη και... ο τύπος, δεν κατάλαβες, έκανε trade τα Pokemon στο δικό του Game Boy. Η τιμωρία ήτανε, δεν ήτανε σου παίρνω το Game Boy και θα έρθει ο Κιδεμόνος να τα πάρει, όχι φιλαράκι. Θα σταματήσει την κασέτα. Ούτε καν. Θα σου πάρω τα Pokemon στα Βριανάκη επειδή δεν προσέχεις το μάθημα. Έτσι, παιδιά, legit,
του πήρε τα καλύτερα Pokémon. Legit όμως. Λοιπόν, ήταν. Το παιδάκι ήταν σε μια φάση. Είμαι χαρούμενος. Είμαι χαρούμενος που παίρνω το Game Boy πίσω μου. Αλλά ρε μαλάκα. Αλλά ρε μαλάκα το Mewtwo. Κάτσε ρε, ποια κασέτα είναι εκεί. Μα κύριε καθηγητά, είχα τρώσει. Level 80. Λοιπόν, δηλαδή υπήρχαν κάτι τέτοια στη δικιά μου την, στη δικιά μου τη γενιά. Εμείς, ναι, όχι, ήταν εξαιρετικό, δεν αντιλέγω, με την έννοια ότι κούντος υπήρχαν και οι καθηγητές οι οποίοι ήταν πολύ progressive πάνω σε αυτό. Γιατί είχαν μυριστεί ότι είναι το μέλλον, όσο να είναι, το μέλλον της διασκέδασης. Και μην ξεχνάμε ότι όλοι, σε όλους τους ανθρώπους αρέσει να περνάνε καλά. Ρε, έκανα εικόνα σε φάση... Να θέλεις να περάσεις π.χ. 4 μαθήματα και να νικάς τους Elite Four που θα είναι οι καθηγητές σου. Όχι ρε μαλάκα. Φαντάσου τώρα. Κωστάκι, εγώ, άμα δεν μας νικήσεις τουλάχιστον τους τρεις από εμάς, δεν παίρνεις π.χ. Ήξερα εγώ να σκάει ξέρω, ο καθηγητής ξέρω, του Πανεπιστημίου μαζί με το λέκτορα και να ξεκινάνε και να λένε... Για να σώσουμε τον κόσμο την καταστροφή. Ώστε θέλεις 10 στην άλγευρα, ε. Να παίζει από τα ηχεία του σχολείου. Να είναι, όχι, όχι, να είναι, να σου δίνει το βιβλίο, ρε. Το βιβλίο του μαθήματος και σου λέει take this, you will need it. Η ομάδα πύραυλος, γρήγορη, σαν αστραπή. Τις εξετάσεις δεν θα περάσεις. Παιδιά. Όταν σου λέω για gaming community, βέβαια είναι gaming community αυτό που λες, σου λέω κάτι πιο ευρύ. Ωραία, λοιπόν, θα σου πω ότι, λοιπόν, στα early zeros, μιλάμε για στα early zeros, εκεί που το ίντερνετ άρχισε σιγά σιγά να μπαίνει μέσα στα σπίτια, έτσι, 58K modem, καρτούλα από το περίπτερο NetKey και δεν συμμαζεύεται, έτσι. Μάνα, κλείσε το τηλέφωνο, παίζω StarCraft. Ναι. Λοιπόν, οπότε εκεί ήτανε, μπορούμε να εντοπίσουμε τις gaming community τις οποίες πρόλαβα εγώ. Κάποιοι οι οποίοι είχαν home computers, είχαν τα BBS boards, όπου εκεί θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν όντως οι πρώτες κοινότητες, online κοινότητες. Τι γίνεται τώρα, σε εκείνες τις κοινότητες υπήρχε μια περίεργη σύμπνοια, μια διαφορετική σύμπνοια. Το gaming ήταν ακόμα κάτι ρηξικέλευθο. Το gaming ήταν ακόμα κάτι που το έκαναν λίγοι και παιδιά. Με τον ίδιο τρόπο που το D&D παρέμενε για λίγους και τα ψαγμένα επιτραπέζια από του στυλ μάλλον Settlers of Catan ήταν και αυτά για λίγους. Οπότε υπήρχε μια διαφορετική σύμπνοια σε αυτό το θέμα. Δεν θα έλεγα ότι δεν υπήρχε τοξικότητα, απλά δεν υπήρχε και ο πολύς κόσμος να γίνει τοξικότητα. Δηλαδή, οποιοσδήποτε ξεκινούσε να κάνει το δράμα του και το κομμάτι του όσον αφορά τις φωνές και τις χαζομάρες, ήταν πολύ εύκολο να τον βρεις και να τον αφαιρέσεις από την κοινότητα, όπως και οποιονδήποτε ομοειδεάτη του. Πλέον, μαζί με τη μαζικότητα της υπόθεσης, το ότι τα video games είναι κάτι πιο μαζικό, είναι κάτι πιο mainstream, έρχονται και άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν τις καλύτερες των προθέσεων απέναντι σε αυτό. Και αν δεν έχουν, και αν δεν είναι θέμα προθέσεων, σίγουρα δεν είναι και πιο τόσο έξυπνοι ώστε να καταλάβουν ότι εν τέλει όλοι το ίδιο πράγμα κάνουμε, το ίδιο πράγμα θέλουμε και δεν υπάρχει λόγος να βριστείς με κανέναν. Ναι. Έχεις κάτι άλλο να πεις, διακόψε κάτι τέτοιο. Ναι, απλά και για να φτάσω κάπου. Υπήρχαν οι gaming κοινότητες, υπήρχαν αυτές που πρόλαβα εγώ. Ήταν αρχές 2000, μιλάμε για PlayStation 2 καταστάσεις. Και ναι, ήταν διαφορετικές οι κοινότητες. Αλλά δεν ήταν διαφορετικές γιατί απλά ήταν διαφορετικές. Υπήρχε λόγος που ήταν διαφορετικές. Ήταν πιο niche. Αυτό. Ωραία. Άρα η μεγάλη αλλαγή, μία μεγάλη αλλαγή των δύο communities, του τώρα και του τότε, είναι η τοξικότητα. Και εκτός από το μέγεθος. Δεν είναι τοξικότητα. Είναι το μέγεθος το οποίο επέφερε την τοξικότητα. Αυτό. Έχει γίνει ανεξέλεγκτο. Πάντα υπάρχει ένα μικρό κομμάτι, ένα ποσοστό.
το οποίο θα είναι τοξικό. Σωστά. Αυτό υπάρχει σε όλα τα community. Βέβαια. Το γεγονός ότι τώρα αυτό έχει γίνει πιο mainstream το gaming. Και αυτό σημαίνει ότι η εύκολη πρόσβασή του έχει βάλει και κάποια άτομα τα οποία δεν θα παίξουν τα παιχνίδια μόνο και μόνο επειδή αυτό είναι κάτι το οποίο το κάνει ένας φίλος μου, ή αυτό είναι κάτι το οποίο το κάνουν πολλοί. Οπότε αναγκαστικά, όπως είπαμε και πριν, για την παρέα θα πάω και εγώ εκεί. Δεν σημαίνει ότι θέλουν καν να το κάνουν αυτό. Και φαίνεται από τον τρόπο που θα συμπεριφερθούν. Μέχρι και το γεγονός ότι έχουμε δει, και δεν είμαι ενάντια σε αυτό, αλλά παρόλα αυτά, έχουμε δει παιχνίδια να πηγαίνουν στο τομέα του e-sports, να τα αναλαμβάνουν μεγάλες ομάδες και να βλέπουμε το ίδιο τοξικό κοινό το οποίο υπάρχει στο ποδόσφαιρο, ρε παιδί μου, να πηγαίνει και στο, ξέρω εγώ, Overwatch ή LOL, το οποίο θα κάτσουν και θα παίξουν αυτοί competitively. Αυτό το θεωρώ τελείως χαζό. Διότι, όπως είπα και πριν, αν τα βιβλία ποτέ γινόντουσαν mainstream και υπήρχε κάποιο είδους competitive reading, θα ήταν εξίσου χαζότη να καθόμαστε και να δούμε «Δες μαλάκα την ομάδα του ΠΑΟΚ, πώς διαβάζει...» Τη Spike. Τη Spike, πώς διαβάζει μαλάκα την ιστορία των δύο πόλων. Πω, ρε ψηλέ μου! Όχι άλλο, Τζακ, όχι άλλο. Τις καρέκλες για δράκουσες Δημουλίδου. Όχι, ρε. Πρέπει αυτό. Competitive, θέλω να το δω αυτό από κάποιον. Θέλω να κάνω μια μεγάλη ερώτηση. Έλα, για πες. Θέλω να κάνω μια μεγάλη ερώτηση, η οποία είναι για όλους. Γιατί όντως, προσπαθώ να καταλάβω. Η τοξικότητα που ήρθε είναι μόνο από το μέγεθος. Δεν είναι μόνο από το μέγεθος. Δεν είναι μόνο από το μέγεθος. Είναι και... Είναι πολλά πράγματα. Είναι το ότι... Κακά τα ψέματα, λόγω του ότι κάτι μεγαλώνει, δεν μεγάλωσε μόνο το κοινό το οποίο παίζει games, μεγάλωσε και η βιομηχανία. Με αποτέλεσμα να προσπαθούν να καλύψουν την ζήτηση με προσφορά. Υπάρχουν παιχνίδια, και συγγνώμη που θα το πω, αλλά το PUBG είναι ένα από αυτά. Υπάρχουν παιχνίδια τα οποία προσπαθήσαν με μηδενικό budget και με μηδενική προσπάθεια να καλύψουν μία ζήτηση. Sorry όσοι είστε fans του PUBG, it's an asset, Philip. Ό,τι και να λέμε. Λοιπόν, ναι, τέλειος, του άρμα. Έτσι. Οπότε τι γίνεται, όταν ταΐζεις, όταν το προϊόν πέφτει σε ποιότητα και οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με αυτό, οι οποίοι δεν ασχολιόντουσαν πριν, θεωρούν ότι αυτή η ποιότητα, η χαμηλή, είναι by default. Οπότε δεν περιμένεις ποιοτική gaming community χωρίς ποιοτικό προϊόν να συζητήσουν. Και να το θέσω έτσι, αν μπορώ να κάνω πολύ μικρό interjection. Φυσικά. Όταν υπάρχουν κάποια τελείως ανεύθυνα sites και φορείς, επειδή είναι και ξέρουν ποιοι είναι, okay, προφανώς και το ξέρουν, δεν νομίζω πως θα το δουν αυτά, αλλά υπάρχουν. Όταν υπάρχουν άτομα τα οποία είναι τόσο ανεύθυνα που επειδή πουλάει κάτι θα πούνε αυτό είναι το παιχνίδι το 2018, ένα παιχνίδι το οποίο είναι το PUBG, το οποίο στην καλύτερη θα έπαιρνε 6 στα 10 και άμα δεν το έπαιζε ο PewDiePie και άλλοι γνωστοί gamers θα το έβλεπες οπουδήποτε αλλού, ρε παιδί μου, όπως και άλλα Battle Royale, διότι δεν είναι το πρώτο που το έχει κάνει, υπάρχουν άλλα πιο πετυχημένα που το έκαναν και πέτυχαν. Θα το έβλεπες και θα άλλαζες, ρε παιδί μου, κατευθείαν κατεύθυνση το μάτι σου, okay. Τότε κάτι πάει στραβά. Κάτι πάει στραβά και κάποιος προσπαθεί, γιατί όντως συμφωνώ σε αυτό ότι φταίει και το γεγονός ότι μεγάλη σε βιομηχανία. Κάποιος προσπαθεί να εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι το gaming και η βιομηχανία γίνεται πιο mainstream και έχει μεγαλώσει σε κοινό, σε πισίνα κοινό, θα θέσουμε έτσι, για την δικιά του επιτυχία. Και αυτό έγινε δυστυχώς με το PUBG. Ευτυχώς το Fortnite είναι και ένα σχετικά καλό παιχνίδι. Αν και πάλι πέφτει τρελή εκμετάλλευση, δηλαδή μην κρύβομαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Αυτό είναι μία παράμετρο της ερώτησής μου. Μήπως και οι δημιουργοί, βασικά όχι μήπως, σίγουρα συμβαίνει, αλλά σε πόσο ποσοστό συμβαίνει οι ίδιοι οι δημιουργοί να το κάνουν επίτηδες αυτό? Καλά, όλοι οι δημιουργοί θα το κάνουν αυτό, σωστά. Δεν φτιάχνεις ένα παιχνίδι για να μην πουλήσει τίποτα. Εννοείται. Εννοείται. Ότι θα φέρει αρνητικές, όχι αρνητικές, ότι θα φέρει μεγάλα debates, ώστε θα πάρει περισσότερο feedback. Όχι, δεν νομίζω ότι θα μπορούσαν να το ξέρουν αυτό. Αυτό συμβαίνει συνήθως στα κακά παιχνίδια τα οποία παίζω. Ότι κάποιος ο οποίος είναι έξυπνος
developer, αλλά όχι καλός developer, να φτιάξει ένα παιχνίδι το οποίο είναι κακό, αλλά δημιουργεί συζήτηση, οπότε θα κάτσεις και θα το κρίνεις και θα μιλήσεις γι' αυτό και θα υπάρχουν έτσι sales. Ένα παιχνίδι όπως το PUBG δεν ήθελαν να έχει bugs, γιατί είχε πάρα πολλά και ακόμα έχει. Απλά δεν ήξεραν πώς να χρησιμοποιήσουν το engine, διότι δεν είναι δικό τους engine. Λογικό. Το Fortnite δεν έχει bugs, μάλλον έχει ελάχιστα bugs, πάρα πολύ σπάνιο να βρεις bug, διότι το engine το έχουν φτιάξει ίδιοι. Οπότε λογικό να ξέρεις πώς να κάνεις implement πράγματα. Γιατί δεν μπορούν να βγάλουν πιο γρήγορα patches στο PUBG? Σίγουρα επειδή είναι μια μικρή ομάδα που είναι από πίσω, είναι 5 άτομα. Αλλά επίσης δεν είναι δικό τους engine. Τρέχα, γύρευε τώρα πώς να βάλεις νέο κώδικα μέσα. Υπόψη δεν έχω ιδέα από κώδικα, τελείως ξέρω εγώ, μπακαλίστηκε η γνώση μου, αλλά υποθέτω πως είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Πρέπει να ξέρεις πώς θα επηρεάσει το engine. Τώρα... Ναι. Οπότε άμα δεν το έχεις φτιάξει εσύ. Θα κάνω μια ερώτηση γενικά το Retro Mario και το Jack. Uh-huh. Άμα δεν υπήρχε το YouTube γενικά σαν πλατφόρμα, τι πιστεύετε θα έχει εξέλιξη η gaming κοινότητα? Τι εξέλιξη θα έχει η gaming κοινότητα άμα το YouTube δεν ήταν όπως είναι τώρα? Ας πούμε ότι το... Ας πούμε ότι το να υπάρχει το YouTube δεν νομίζω πως θα γινόταν, διότι υπήρχε και πιο πριν το Dailymotion, απλά κάποιος περίμενε μια ευκαιρία, ρε παιδί. Και το Twitch θα και το Twitch. Ας πούμε ότι το gaming ποτέ δεν... Συγγνώμη, κλεισμένος λαιμός ουριάζει τις προάλλες. Ας πούμε ότι το gaming δεν γινόταν ποτέ mainstream τόσο πολύ όσο έχει γίνει τα τελευταία 3 χρόνια, ας πούμε. Τι πιστεύετε θα συνέβαινε? Τι είχε συμβεί τόσα χρόνια πριν? Ας πούμε τότε που βγήκε το Counter-Strike, ακόμα δεν ήταν mainstream το... Και μιλάει για το Counter-Strike, όχι το CSGO. Ακριβώς, τέλεια. Όταν είχε βγει το 1,6 τι συνέβαινε? Εγώ τότε ήμουνα 14-15. Θυμάμαι ότι εμείς κάναμε κοπάνα από το φροντιστήριο για να πάμε και να παίξουμε CSGO στα νετάδικα. Υπήρχαν άτομα μέσα, εγώ πάντα έπαιζα παιχνίδια, ρε παιδί μου, από μικρή ηλικία. Οπότε δεν ήταν κάτι τρελαίο για μένα. Θυμάμαι πιο παλιά πηγαίναμε και παίζαμε με τους φίλους μου Tower Defense στο Warcraft 3, Defense of the Elders. Τώρα, όταν βγήκε το Counter-Strike, θυμάμαι τότε, 15 χρόνια πριν, ότι ήταν ο τύπος με το GLX, ερχότανε, παίζαμε CS 1.6 και ξέρω εγώ, το στείναμε σε στοιχήματα. Ή ερχόντουσαν τύποι που δεν τους είχα δει ποτέ στη ζωή μου, και οι bros ξέρω εγώ, και ερχόντουσαν και παίζαμε Counter-Strike. Προσωπικά εμένα αυτό μου άρεσε. Εγώ πιστεύω ότι αυτό ήταν μια χαρά. Αλλά είναι και... δεν από μόνο το αυτό ένα λογικό... μια λογική κατάληξη σε αυτό το λίγο περίεργο φαινόμενο. Διότι τα παιχνίδια είναι από τα λίγα διαδραστικά μέσα στα οποία οι περισσότεροι άνθρωποι μπορούν να συμμετέχουν και τυχαίνει να είναι αρκετά ψυχαγωγικά για να μην σε αποτρέπουν. Το να διαβάσεις ένα βιβλίο, συγγνώμη, αλλά είναι από τα αγαπημένα μου παραδείγματα. Το να διαβάσεις ένα βιβλίο δεν είναι τόσο διαδραστικό. Είναι πολύ, πολύ απλά να γυρίσεις τη σελίδα. Δηλαδή η εμπειρία που σταματάει, που τελειώνει. Που αρχίζει, συγγνώμη, που τελειώνει. Θα ανοίξεις το βιβλίο. Θα γυρίσεις τη σελίδα. Δεν σε αρέσει εμπειρία, κλείνεις το βιβλίο. Τέλος. Ένα παιχνίδι είναι το ακριβώς ίδιο. Αν πατήσεις το launch ή το κουμπί της κονσόλας, ξεκινάει μια εμπειρία. Μπορεί να είναι μια προσωπική εμπειρία, μπορεί να είναι μια εμπειρία την οποία θα μοιραστείς. Αλλά είναι πιο εύκολο να τη μοιραστείς από ότι ένα βιβλίο, εκτός και αν σχεδιάζεις κάποιο είδους ερωτική περίπτυξη με πολλά άτομα. Και δεν έχετε τι να κάνετε για να μπείτε στο mood. Come on. You did not need that. I did need that. I did not. Όχι, όχι. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Είναι πιο εύκολο να ασχοληθείς με τα video games από ότι να ασχοληθείς με ένα οποιοδήποτε άλλο μέσο. Και γι' αυτό έχει γίνει τόσο γνωστό όσο έχει γίνει. Εμπειρίες οι οποίες μπορείς να τις ξεκινήσεις και να τις τελειώσεις πάρα πολύ γρήγορα και εύκολα και μπορείς να τις μοιραστείς με άλλους, όπως το Counter-Strike, όπως το LOL, όπως το Fortnite, όπως το PUBG, είναι αυτές οι οποίες πουλάνε σε ένα κοινό το οποίο καθεξοχήν δεν ήταν κάποτε gamers. Και είτε αποφάσισαν να γίνουν, είτε απλά τους αρέσει αυτή η μία εμπειρία. Αυτά τα άτομα που περιορίζονται στην μία εμπειρία δεν θεωρούν gamers. Αλλά το καλό είναι, παίζει να έρθει ο bro, ξέρω εγώ, πίσω δική το GLX, να δει τώρα που παίζουν Fortnite, να δει τη Μαριγούλα. Όχι τη Μαριγούλα, δεν βλέπει. Να δει τη Τατιάνα, ξέρω εγώ, να είναι σε φάση. Α, δε, χτίζω στο Fortnite, Battle Royale, Chicken Dinner, bitches. Και θα πει, εγώ θα να ρίξω τη Τατιάνα. Οκ. Okay. Θα πάει να παίξει λίγο Fortnite, πες να μείνει εκεί. Για 2 χρόνια να παίζει Fortnite, να τελειώσει το trend, να μην το αρέσει το επόμενο, να γυρίσει πάνω να κάνει κόντρα στα GLX. Παίζει όμως να δει και άλλα παιχνίδια, αξιόλογα παιχνίδια τα οποία υπάρχουν, και να αποφασίσει να αποκτήσει κάποιες νέες εμπειρίες. Αυτό είναι θετικό. Mm-hmm. Για το community,
για εμάς που ασχολούμαστε έμπρακτα με αυτό και για άλλα άτομα τα οποία είναι απλά παίκτες, είναι απλά άτομα μέσα στο community. Μπορεί να γνωρίσετε τον επόμενο καλύτερο σας φίλο στα παιχνίδια και να είναι ο κίτσος με το GLX, ξέρω εγώ, πατούσε την κόρνα κάθε φορά που έστριβε στο δικό σου τετράγωνο. Δεν το ξέρεις αυτό, οπότε εγώ πιστεύω ότι είναι θετικό. Αυτή η άνοδος η οποία έχει γίνει, αυτό το growth στη βιομηχανία των παιχνιδιών και στο community, εγώ πιστεύω ότι είναι άκρος θετικό. Είναι αρκεί, και εδώ βάζω το δικό μου τον προβληματισμό. Δυστυχώς το gaming community, όπως και όλα τα communities, βασίζονται σε trends. Τώρα αυτή τη στιγμή το trend είναι τα Battle Royale. Πιο παλιά το trend ήταν το WoW. Πιο παλιά το trend ήταν το LOL. Δυστυχώς, μια κοινότητα η οποία απ' τη μία σε τραβάει μέσω του peer pressure και από την άλλη σε υποτιμά επειδή δεν είσαι active σε άλλα παιχνίδια και δεν σου δίνει λίγο να καταλάβεις πώς λειτουργεί αυτή η κουλτούρα, τι άλλο υπάρχει σε προσφορά για εσένα, δυστυχώς προκαλεί, φέρνει ανθρώπους τους οποίους εν τέλει δεν τους κρατά. Αυτό από τη μία που λες είναι το καλό, το ότι υπάρχει το gateway, κάποιος το κολλήσει εντός εισαγωγικών, το μικρόβιο των video games και να δει τι άλλο υπάρχει, τι άλλο μπορώ να δω, ξενικά ανοίγει το store του Steam, οπ, πράγμα, τι είναι αυτό, τι είναι εκεί, θα αρχίσει να ρωτήσει, να πει, ξέρω εγώ παιδιά έχει παίξει κανείς, ξέρω εγώ το Celeste π.χ. Τι είναι αυτό, μου θυμίζει Mario, είναι καλό, ξέρεις, πάει ρε παιδάκι μου. Αλλά από την άλλη, όταν μια κοινότητα αρχίζει και σε πουσάρει σε συγκεκριμένο σημείο και είναι κολλημένη σε συγκεκριμένα πράγματα, συγκεκριμένα παιχνίδια, συγκεκριμένα memes, γιατί είναι και αυτό, έτσι, δεν σου δίνει και απαραίτητα το έναυσμα να ξεκινήσεις κάτι άλλο. Συνήθως βαριέσαι αυτό το οποίο έχει να δώσει, πέφτει και το trend και απλά συνεχίζεις τη ζωή σου. Το οποίο το κάνουν πάρα πολύ, δυστυχώς. Ναι, αλλά πόσο μεγάλο ποσοστό είναι σε σχέση με αυτούς που δεν το κάνουν? Θα σου πω, είναι μεγαλύτερο ποσοστό, μεγαλύτερο. Θα έλεγα ότι είναι αρκετά μεγάλο ποσοστό, έτσι ώστε να... Έχει επιρροή, δηλαδή σε φάση ότι καλύτερα που το κάνουν και όσοι έρθουν παρά να μην το κάνουν καθόλου. Και γι' αυτό αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο που είπαμε, που το gaming είναι mainstream. Ιδάλλως δεν θα βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο καθόλου. Έγινε, good for it, good for that, αλλά πολλές φορές θα πρέπει να υπάρχει και λίγο το ψωμί μέσα σε αυτή την υπόθεση, το context. Να πεις ότι ο άλλος, ναι, ξεκίνησε να παίζει LOL ή whatever σκατά θέλει να παίξει, αλλά του έχεις δώσει, να μπορεί να πει ότι ξέρεις κάτι, τελείωσε αυτό το trend. Τι άλλο έχει να μου προσφέρει αυτή η βιομηχανία? Ναι. Πάνω σε αυτό, και σε αυτό συνδέεται και η τοξικότητα που αναφέραμε πριν, και γενικά όλα τα αρνητικά τα οποία έχει το gaming community. Αυτή τη στιγμή, στο 2018 που είμαστε, οι γενιές σε σχέση με το gaming είναι ότι όλα, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των μικρών ηλικίων ασχολούνται με το gaming, ένα αρκετά γεμάτο ποσοστό των ενηλίκων μέχρι 30-40 και σου παραπάνω ασχολούνται με το gaming. Okay, και μετά υπάρχουν οι ηλικιωμένοι, οι οποίοι εντάξει, δεν ασχολούνται με το gaming. Ενώ υπάρχουν όμως κάποιοι, έχει αρχίσει και υπάρχει στους ηλικιωμένους. Είναι ένας γέρος ο οποίος παίζει PUBG και παίζει καλύτερα από τον οποιοδήποτε. Τέλος πάντων. Αυτοί. Τώρα δεν θέλω να ακουστεί άσχημο. Σιγά σιγά λοιπόν, αν βλέπαμε σε μια χρονογραμμή τις γενιές αυτές, η πιο γυραιά γενιά θα φύγει. Εντάξει, τι να κάνουμε. Thank you. Και δεν μιλάω. Α, το περίμενα. Μόλις μας είπες γέρος, δεν μιλάω για εσάς. Μιλάω για τους ανθρώπους που δεν ασχολούνται. Για τη Μαριγούλα μιλάω, παιδιά.
Τη μαριγόλα. Θυμάμαι τότε στα νιάτα μου είχε 64 bit και ήταν αρκετά. Τότε ήταν μόνο 150 Pokémon. Λοιπόν, λοιπόν. Μια χαρά πήγε ο Μάριο. Εντάξει, οκ. Sorry. Λοιπόν, η εξέλιξη όμως που θα πάρει όταν σε όλες τις γενιές υπάρχει το gaming, δηλαδή υπάρχουν ακόμη περισσότεροι από ό,τι είναι τώρα, θα είναι αρκετά αρνητική. Δηλαδή όλα αυτά τα αρνητικά τα οποία αναφέραμε θα εξελιχθούν ακόμα παραπάνω. Και επίσης οι νέοι gamers θα δουν μια διαφορετική εικόνα από ό,τι βλέπαμε εμείς. Αυτό δεν συμβαίνει πάντα ρε εσείς. Το λέτε, κοίταξε, εσείς είσαστε η νέα γενιά και τώρα απλά βλέπετε μια μεγαλύτερη εικόνα από ό,τι είχαμε δει εμείς κάποτε. Και πιο παλιά, όταν έπαιζες παιχνίδια, θα άνοιγες ρε παιδί μου ένα περιοδικό και θα βλέπεις κάποιους οι οποίοι μπορεί να ήταν ελιτιστές και αν δεν σε φάσει, α, δεν έχεις παίξει αυτό το παιχνίδι, δεν ξέρει. Πέτσι. Αυτά συμβαίνουν πάντα, παιδιά. Σιγά. Εντάξει, είναι σε μια φάση που γυρνάει ο άλλος και λέει, δεν έχεις παίξει ο Κάμι. Dude, ναι, ωραίο χρυσό το Κάμι, αλλά δεν έχει να λέει. Άμα δεν έχεις παίξει ο Καρίνα, off time, δεν έχεις ζήσει σε αυτή τη ζωή. Ρε νεολαία. There's so much. Πάντα υπήρχαν αυτά. That's so much. Αυτά είμαστε τα παράδοξα του χωροχρόνου, σκάσω. Αυτό περίμενε, είμαστε τα παράδοξα του χωροχρόνου. Dude, άμα θες παράδοξα χωροχρόνου, lost memories. Βασικά, αυτό είναι άλλο θέμα. Time sleep. Τελικά παράδοξα άλλη φορά. Εγώ αυτό που το ανέφερα. Άλλο podcast, παιδιά. Τα παράδοξα ταξιδιού στον χρόνο. Και ξεκινάω από τώρα, διαγράφουμε τα προηγούμενα. Πάντα φτάνει κοντά τη μία ώρα, όμως, υπόψη. Ναι, ναι, ναι. Αυτό ήθελα να πω τώρα. Είμαστε στη μία ώρα. Τι θα μπορούσαμε να πούμε για να το κλείσουμε. Μπορώ εγώ να πω το δικό μου. Εγώ θα έλεγα να αφήσεις το καθένα από εμάς να πει ένα τελευταίο μήνυμα για αυτό, να μπράβο. Κλείσουμε. Ναι. Τέλεια. Και θα αρχίσω εγώ με το δικό μου, μετά θα δώσω το χρόνο μου στο Retro Mario για να ολοκληρώσει. Εγώ θα πω ότι, κοιτάξτε, όλοι μας έχουμε κάποιες δραστηριότητες που μας αρέσουν. Αν σας αρέσει το gaming και σας αρέσει να παίζετε παιχνίδια, μπορείτε ακόμα να το κάνετε αυτό χωρίς να δίνετε σημασία σε κανέναν και σε καμία άλλη άποψη. Σου αρέσει να παίζεις παιχνίδια για τις εμπειρίες αυτές με αρχή και τέλος. Οι οποίες μπορεί να σου δώσουν, όπως π.χ. το God of War. Boy. Κάτσε, παίξ το, μικρέ. Και απολαύσέ το. Μη σε νοιάζει το τι κάθε και παίζει άλλος. LOL, Fortnite, ποιο είναι το τρένο το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή. Σου αρέσει να παίζει το Fortnite γιατί παίζουν όλοι οι φίλοι σου. Όλα ωραία και καλά. Κάτσε, παίξε το Fortnite. Απολαύσέ το. Δεν χρειάζεται να σπαμάρεις τα forums. Δεν χρειάζεται να το παίζεις. Μαλάκα, δες πόσο γκοσάσιμε και παίκτης απίστευτος. Δεν χρειάζεται τίποτα από όλο αυτό. Αν σου αρέσει η δραστηριότητα σαν δραστηριότητα, μπορείς να την απολαύσεις ακόμα και τώρα, άσχετα με το τι σου λένε οι άλλοι. Οποιαδήποτε στιγμή. Δεν έχει καμία σημασία. Απολαύσέ το για αυτό το οποίο είναι. Σαν να διαβάζεις ένα καλό βιβλίο. Με παρέα. Κάντε πάλι με τα βιβλία. Ρε κόλλημα. Όχι. Ρέτρο. Λοιπόν, εγώ θα πω κάτι παρόμοιο με σένα. Είναι το play and let play. Παίξε αυτό που θέλεις. Παίξε αυτό που θέλεις. Συμμετείχε στις κοινότητες που θέλεις. Παρ' όλα αυτά, καλό θα είναι, όπως και σε κάθε πράγμα το οποίο καταναλώνουμε όσον αφορά την κουλτούρα, καλό θα είναι να είμαστε ανοιχτοί στις γνώμες των άλλων. Γιατί αν μη τι άλλο, έχουμε περισσότερα κοινά από τις διαφορές, το βασικότερο, και δεύτερον, δεν πρέπει, όσον αφορά την κουλτούρα πάλι, δεν πρέπει να χάνονται πράγματα τα οποία θα μπορούσες να τα έχεις ευχαριστηθεί και κάποιος θα μπορούσε να σε ενημερώσει γι' αυτά. Δεν γνωρίζουμε όλοι όλα τα βιβλία που έχουν κυκλοφορήσει. Δεν γνωρίζουμε όλοι όλες τις ταινίες που έχουν κυκλοφορήσει και δεν γνωρίζουμε όλοι όλη τη μουσική που έχει κυκλοφορήσει ποτέ. Το ότι κάποιος θα σου πει, θα σου κάνει ένα recommendation, θα σου πει ξέρεις κάτι, αυτό είναι καλό, το έχω παίξει. Δεν χρειάζεται επειδή είναι στο Xbox ή ότι εσύ παίζεις μόνο αυτό το είδος παιχνιδιού να γυρίσεις και να πεις α, ξέρω και να τον απαξιώσεις έτσι. Δοκίμασέ το. Τόσο απλά. Keep an open mind. Αυτό. Πάμε παρακάτω. Next. Κιάτο. Ναι. Λοιπόν, εγώ θα έλεγα κάτι πιο πολύ για τους πιο νέους ή για αυτούς που παίζουν ένα παιχνίδι μόνο. Ψαχτείτε λίγο παραπάνω. Αυτό που λέω και όταν συνήθως κάνω live για anime ή κάτι. Ψαχτείτε λίγο παραπάνω και πιστεύω θα βρείτε όχι πολύ πιο όμορφα, πολλούς άλλους όμορφους, για να μην μειώνω κάποιον κόσμο. Ξέρω.
Προσέξτε, υπάρχει πολύ όμορφος κόσμος έξω. Υπάρχουν πολλά είδη games ή πολλές κονσόλες. Πολλά gameplays. Απλά ψαχτείτε. Ψαχτείτε, θα βρείτε πάρα πολύ ωραία πράγματα, πολλές ωραίες ιστορίες, πολύ ωραία μουσική. Γιατί στο κάτω-κάτω η τέχνη του gaming τα συμπεριλαμβάνει όλα. Άρα απλά ψαχτείτε. Αυτό. Mm-hmm. Πρέπει να πω παραπάνω φορές τη λέξη ψαχτείτε ή όχι? Όχι μόνο. Για ψαχτείτε. Γκρέκο. Λοιπόν, το δικό μου μήνυμα είναι να μην υποβιβάζετε κανένα είδος game, γιατί καλώς ή κακώς δεν πρέπει να... Πρέπει να κρατάμε ένα open mind of thinking. Και γενικώς θεωρώ ότι άμα δεν έχουμε αυτό το συγκεκριμένο σκεπτικό, θα δημιουργηθούν ακόμη πιο χειρότερες κοινότητες από αυτές που περιμένουμε. Απλώς λιγάκι να έχετε ένα πιο ανοιχτό σκεπτικό στο gaming κομμάτι. Mm-hmm. Άρα ήρθε η σειρά μου να φανταστώ. Yep. Καταρχάς, όποιος χωρίζει θαυμάζει, παιδιά. Είμαι ο καλύτερος YouTuber. Λοιπόν, Sub. Πάντα. Sub for sub. Αυτά μετά. Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι μην κρίνεις κάτι από το εξώφυλλο. Και θέλω να το πω κυρίως γιατί είναι αυτό που έκανα. Τώρα ποιος μιλάει για βιβλία? Όχι. Τι παίχτηκε εδώ? Plot twist. Εντάξει. Oh. Μην κρίνεις μόνο από το κουτί του παιχνιδιού. Εξώφυλλο γιατί και αυτό, αλλά τέλος. Εντάξει, ωραία. Μην κρίνεις μόνο από το εξώφυλλο. Δεν είναι φίλο. Είναι κάτι που έκανα συγκεκριμένα με αυτό το θέμα στην αρχή. Και ευχαριστώ Τζακ και Ρέτρο που... Βασικά ευχαριστώ γενικά που μ' άρεσε ότι άλλαξα τη γνώμη μου πάνω σε αυτό. Και όταν κάνεις κάτι σε σχέση με το gaming, ξέρω εγώ, όταν είσαι σε ένα community και ασχολήσαμε αυτό, μην τα κοιτάς όλα αρνητικά και όλα πόσοι που έχουμε, είμαστε εδώ, γιατί είμαστε έτσι, γαμώ τη ζωή μου, γιατί όλα έχουν καταντήσει έτσι, θέλω να φύγω. Γιατί είναι αυτό που έκανα και είναι αυτό που έκανα λάθος. Αυτό από μένα. Οπότε εδώ θέλω να κλείσουμε. Πριν κλείσουμε το podcast, να αναφέρω ότι σαν πρώτο podcast ξέρω ότι είχε λάθη, ότι είχε ατέλειες, δεν ξέρω κατά πόσο ήταν. Είχε σένα για αρχή. Είχε εμένα, οπότε είχε μια μεγάλη ατέλεια καταρχάς. Έλα ρε, θέλω να το πω εγώ αυτό. Έλα τα μαλάκα. Δεν ξέρω να το πω. Ντύσεις σε δύο το podcast. Αυτά είναι. Oh fuck. Τι εννοείς το ίδιο το podcast? Φίλε, οποιοδήποτε podcast μπαίνει είναι δικό μου podcast κατευθείαν. Αυτή τη στιγμή είναι το. Ο Jack Lop την αράζει για μια ώρα και. Εντάξει. Ανήκει άλλο το podcast, ίσως. Ο Jack Lop χωστάρει το podcast του πάντα. Κάντε όλοι ένα subscribe από το πάντα και ελάτε στα link που είναι στην περιγραφή. Ακριβώς. Ναι, έχω καλύτερο κανάλι. Απλά τα λέω δηλαδή. Αφήστε με να κάνω ένα ending και να μην κλαίω. Παρακαλώ. Λοιπόν. Θέλω. Αν έχω ζητήσει σε 50 βίντεο να μου γράψετε από κάτω σχόλιο πώς σας φάνηκε, θέλω να το κάνετε σε αυτό και να μην το κάνετε σε κανένα άλλο ποτέ. Θέλω πραγματικά να ακούσω τις κριτικές που θα έχει αυτό το βίντεο. Και από εσάς μετά, εννοείται. Και ελπίζω να συνεχιστεί παραπάνω και σε επόμενα podcast όλο αυτό. Αυτό εξαρτάται από εσάς λοιπόν. Οπότε, εδώ θα κλείσουμε. Θέλω να πω ένα ευχαριστώ στον Γκρέκο που ήταν ο συμπαρουσιαστής μου, υποτίθεται. Εγώ ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τους καλεσμένους μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γκιάτο. Εγώ ευχαριστώ που με φέρατε στην υπέροχη εκπομπή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τον Ρέτρο Μάριο. Εγώ ευχαριστώ για την φιλοξενία. Και τον Τζακ, και θέλω σας δύο ειδικά να σας ευχαριστώ παραπάνω, γιατί είστε άτομα τα οποία είστε ένα πιο πάνω μέρος, ας πούμε, στην κοινότητα. Και όντως, μιλώντας, περίμενα να είμαι μόνο εγώ και ο Γκρέκο στο discussion, στο podcast αυτό. Όχι, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Ευχαριστώ που μας κάλεσες πάντα. Και ξέρεις που μου αρέσει να βλέπω νέες ιδέες και άτομα να δοκιμάζουν νέα πράγματα. Ωραία. Οπότε πάρε με τηλέφωνο μετά. Πάρα πολύ ωραία. No. Οπότε, θέλω να ευχαριστήσω και εσάς που παρακολουθήσατε το βίντεο. Ελπίζω να μην είναι κάτι που λέει ο Τζακ, γιατί μόλις τώρα το σκέφτηκα αυτό. Όλα τα υπόλοιπα τα έχει πει, τα λέει ο Τζακ, τα λέω. Εντάξει, μην υπερβάλλουμε τόσο πολύ.
Αντίο, τολμώ να πω. Ήταν ένα podcast. Ελπίζω να υπάρχει και δεύτερο. Τα λέμε την επόμενη φορά. Καλή συνέχεια σε όλους. Σαγιόν, άρα. Αντίο.